τρόπους για να διευρύνει τον αριθμό των οικογενειών που θα πάρουν επίδομα θέρμανσης, αναζητεί το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η περσινή μορφή του μέτρου απέτυχε, αφού δεν απορροφήθηκε ούτε το 1 τρίτο από το κονδύλι που είχε δεσμευθεί στον προϋπολογισμό. Ο Σπύρος Δημητρέλης από το Υπουργείο Οικονομικών μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες. Σπύρο. Κατερίνα, μετά την αποτυχία της περσινής μορφής του μέτρου, όπου διατέθηκαν μόλις 80 εκατομμύρια ευρώ στους καταναλωτές, ενώ είχαν δεσμευτεί 279, στο Υπουργείο Οικονομικών έχει ληφθεί η απόφαση να εξεταστούν τρόποι προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος. Έχει συσταθεί ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο, η οποία πολύ σύντομα πρόκειται να υποβάλει τις προτάσεις της. Με βάση τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, πάμε σε διεύρυνση, μετά ως τώρα δεδομένα, πάμε σε διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Σήμερα το εισοδηματικό κριτήριο είναι 25.000 ευρώ για τον άγαμο, 35.000 ευρώ για τις οικογένειες και το όριο αυτό προσαυξάνεται 3.000 για κάθε παιδί. Πάμε λοιπόν σε διεύρυνση κατά πάσα πιθανότητα αυτών των κριτηρίων. Αλλάζει η μορφή του μέτρου, όπου οι φορολογούμενοι θα έπρεπε να υποβάλουν το τιμολόγιο αγοράς πετρελαίου προκειμένου να πάρουν το επίδομα. Η επιδότηση θα δίνεται ασχέτως από την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, θα είναι με εισοδηματικά, γεωγραφικά και περιουσιακά κριτήρια. Και κατά πάσα πιθανότητα, επειδή θα διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων, να πάμε και σε ένα μικρότερο επίδομα σε σχέση με φέτος, το οποίο ήταν από 168 ευρώ έως 840 ευρώ. Το θέμα πάντως είναι να δοθεί σε όσο το δυνατό περισσότερες οικογένειες. Αυτό επιδιώκει και το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς φέτος, πέρσι, με τη μορφή που δόθηκε, το πήραν λίγες οικογένειες. Πολύ λιγότερες. Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο.